Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Είμαστε στη Media Day λοιπόν της ΑΕΚ. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα φέτος? Μέχρι στιγμής είναι 10 μέρες είμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί. 19 Αυγούστου μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Σίγουρα οι προπονήσεις είναι στο στάδιο προετοιμασίας. Κάνουμε προπονήσεις ώστε να βρισκόμαστε όσο πιο πολύ βρισκόμαστε εδώ πέρα μαζί, τόσο καλύτερα για να δεθεί η ομάδα, για να είμαστε έτοιμοι για τα επίσημα παιχνίδια που θα έρθουν συνέχεια. Πώς τη λέει η ομάδα με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα? Υπάρχουν και κάποιες άλλες που πρέπει να γίνουν? Πώς λέει το ρόστερ προς το παρόν? Σίγουρα το ρόστερ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα έχουν και άλλοι παίκτες στην ομάδα. Επίσης και κάποιοι άλλοι παίκτες ήρθαν τώρα. Πρέπει να κοιτάξουμε την κάθε προπόνηση, την κάθε μέρα ξεχωριστά. Για το καλό της ομάδας, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να δεθούμε και να βγάλουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε στο γήπεδο. Και εσύ, επειδή είσαι και από τους παλιούς πλέον στην ομάδα, περιμένουμε έναν ακόμα καλύτερο Γιάννη στη φετινή σεζόν. Σίγουρα θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει όλους τους αγώνες που θα δώσουμε. Βελτιώνοντας και εγώ κάθε μέρα με την προπόνηση, να γίνουμε καλύτερος ώστε να μπορώ να βοηθήσω. Η έλευση του coach Σάκοτα, τι πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει στην ομάδα? Ο coach Σάκοτα είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Ήταν ξανά προπονητής εδώ στο παρελθόν. Το σεβόμαστε όλοι, ακούμε ό,τι μας λέει. Όπως είπα και πριν, δεν είμαστε πάρα πολλές μέρες ακόμα. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα να μάθουμε για τη συνέχεια. Και κοιτάμε κάθε μέρα ξεχωριστά να μαθαίνουμε πράγματα για να μπορούμε να τα βγάζουμε και μέσα στο γήπεδο. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο. Προφανώς τον χρειάζεται στο γήπεδο, έτσι. Σίγουρα ο κόσμος είναι ο έκτος παίκτης μας. Το χρειαζόμαστε στο γήπεδο, μας δίνει απίστευτη ενέργεια. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ εδώ πέρα, που μας βοηθήσει πάρα πολλά στα εντός παιχνίδια που παίζουμε, οπότε το χρειαζόμαστε εδώ. Και οι στόχοι για την ομάδα, τι θα έλεγες ότι είναι φέτος? Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για στόχους. Πρέπει να κοιτάξουμε την κάθε μέρα, να βελτιωνόμαστε το κάθε παιχνίδι. Ας κοιτάξουμε τώρα να έχουμε υγεία, που είναι μια περίοδος προετοιμασίας που είναι πιο δύσκολη, να κοιτάξουμε τα φιλικά παιχνίδια μας, να δεθούμε πιο πολύ. Και μετά, όταν έρθει το πρώτο επίσημο, σιγά σιγά να μπαίνουν και οι στόχοι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.